και ο Απόλλων Αρνέας, αλλά ουσιαστικά οι τρεις αυτές ομάδες έχουν ξεχωρίσει. Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου, Οδυσσεύς Κορδελιού και Εθνικός Ροχού. Μάλλον, κατά τα φαινόμενα, μια από τις τρεις θα ανέβει στην γάμα εθνική. Το προβάδισμα μέχρι στιγμής εμείς δεν ξέρουμε ποιος θα ανέβει. Το έχει πάντως ο Απόλλων Καλαμαριάς Πόντου. Πρόεδρε. Όποιος έχει βάθος, ναι, θα ανέβει και στο βάθρο επάνω. Θα ανέβει και στο βάθρο, μάλιστα. Περικλή, είναι, ναι, δύσκολο, ναι, το πρωτάθλημα αυτό, Γιάννη, γιατί, ναι, θα πέσουν 8 ομάδες και κάθε αγώνας είναι αυτό, και ένα ντέρπι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Βουσέ, μεγάλους παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το μικρό μοναστήρι λέει μεγάλους παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, θα τα πούμε αυτά περικλή στη συνέχεια. Ποιοι μεγάλοι παίκτες βγήκαν από το μικρό μοναστήρι. Η διαιτησία λέει όσο πάει και χειροτερεύει, ενώ πολλά σωματεία διαμαρτύρονται. Πού θα πάει αυτή η δουλειά, η κατάσταση. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Κάποιοι τώρα ξύπνησαν πέρα. Και όλο το μικρό μοναστήρι περικλή σε βλέπει. Πάντως, εγώ σήμερα έχω καλή διαιτησία. Ναι, ναι. Μισό λεπτό να διαβάσω λίγο την πρόσκληση προς τις ομάδες των ομίλων πρώτου έως πέμπτου του Περιφερειακού Πρωταθλήματος και μετά πάμε στα αεροτεχνικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλούνται ο πρόεδρος, λέει, οι πρόεδροι μάλλον και παράγοντες των ομίλων πρώτου έως και πέμπτου του Περιφερειακού Πρωταθλήματος όπως παρευρεθούν στη συζήτηση με θέμα τη μη καταβολή των επιχορηγήσεων στα σωματεία μας. Ανάδειξη Συντονιστικής Επιτροπής για την καταγραφή και διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων μας. Η συνάντηση θα γίνει Τετάρτη 15 12 του 10 στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, στο Αλεξάνδριον Μέλαθρον, είναι ένα κέντρο διασκεδάσεως, στο δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Αλεξανδρίας Θεσσαλονίκης και ώρα 6 την απογευματινή. Παρακαλείστε, λέει, να απαντήσετε μέχρι την Τρίτη μεθαύριο 14 του 10, εάν και πώς θα παρευρεθείτε. Δίνει και κάποια τηλέφωνα εδώ, 23 330 23 116, σταθερό. Και κινητό 6937-043-656, ο Κωνσταντίνος Μαστοροδήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Αλεξανδρίας. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λέει, που προβάλλουν τα δίκαια αιτήματα και τον αγώνα μας. Πρόεδρε. Τι να πω για την πρόσκληση. Κάνε έτσι ένα σχόλιο θα ήθελα. Σχόλιο. Και να πάμε στα δικά μας. Ναι, ναι. Απλώς έπρεπε η Συντονιστική Επιτροπή να υπήρχε, ναι, ναι, από παλιά που υπήρχε παλιά. Να είχε διατήρηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο την είχαν σταματήσει. Μπράβο. Γιατί όταν υπήρχε η Επιτροπή, πάντοτε δημιουργούσε θέματα στην διοίκηση της ΕΠΟ, ναι, ναι, και τουλάχιστον τα οικονομικά τα είχαν. Μπράβο. Επειδή πολλοί πρόεδροι των ενώσεων δεν φωνάζαν, δεν διαμαρτυρότανε, ζητούσαν κάτι άλλα πράγματα από την ΕΠΟ. Μπράβο. Και έμενε το χρηματικό. Μάλιστα. Ήταν δραστήριοι άνθρωποι, ο Πόποτας, ο Αμπράζης, ο Πιπερίδης, ο... Ναι, ναι. Ο Τσάρτας, όλοι αυτοί ήταν άτομα τα οποία ήταν ανήσυχα, ναι, και είχαν δημιουργήσει την Επιτροπή. Βρισκόμουν και εγώ μες στην Επιτροπή σαν γραμματέας, γιατί η έδρα ήταν η Θεσσαλονίκη, είχε γίνει στο Καψί το 80 η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή, την παρέλαβε μετά ο Πόποτας, είχε δραστηριότητα, αλλά την αφήσανε. Τώρα χαίρομαι που την ξαναδημιουργούν. Πολύ. Γιατί η δημιουργία της σημαίνει, Γιάννη, ναι, διατήρηση, ναι, της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Επειδή κάποιοι θέλουν, ναι, να την ενώσουν με τη ΓΑΜΑ Εθνική και να δημιουργήσουν και εκεί το πάμε στοίχημα. Περικλή, κατάλαβες. Περικλή, ένα σχόλιο για να πάμε μετά στο μικρό μοναστήρι, στο πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ κατηγορίας και στα δικά μας. Για τη ΔΕΛΤΑ Εθνική, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν κατάλαβα τώρα, μου είπες, με πέρδεψε. Για τον πρώτο όμιλο της ΓΑΜΑ κατηγορίας που αγωνίζει την ομάδα μου. Όχι, ένα σχόλιο για να κλείσουμε και με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα, με την πρόσκληση αυτή προς τις ομάδες που αντιμετωπίζουν. Για τη ΔΕΛΤΑ Εθνική που είπες στο δεύτερο. Και μετά θα πάμε στα δικά μας. Δεύτερος όμιλος δεν είναι αυτός που... Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι είναι και δίκαιο. Πολύ ωραία. Γιατί η ιστορία του Απόλλωνα είναι μεγάλη. Ο Απόλλων, ναι, δεν είναι για ΔΕΛΤΑ Εθνική, είναι τουλάχιστον για πολύ παραπάνω. Είναι για αλφαθνική με λίγα λόγια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε πέρι τώρα στα καθημάς τα δικά μας, άρχισαν να έρχονται εδώ πέρα τα μηνύματα, παρόλο που ο υπολογιστής μας κάνει εδώ κάποιες διακοπές. Τα διαβάζω εντάχει. Μπράβο, λέει, στον Περικλή, γιατί η προσπάθεια που κάνει είναι αξιόλογη και αξιέπαινη. Καλή συνέχεια, Σάκη Σόλγα. Ένα μήνυμα. Δάσκαλε, ρώτα τον Ηλία που βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού σου. Ο Ηλίας είναι κρατική υπηρεσία πληροφοριών, τα γνωρίζει όλα, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όποτε έρχεται ο Περικλής, όρο προβλήματα έχει ο υπολογιστής. Τυχαίο, δεν νομίζω. Κάποιος μας κάνει και χιούμορ εδώ, Περικλή. Δεν ξανά ήρθε.
Ορίστε. Δεν ξαναήρθα, λέω, ποτέ. Δάσκαλε, λέει, ο μεγάλος Καραϊσαρίδης που χάθηκε, αφήστε το παιδιά εκεί που είναι. Καλά, έχουμε ησυχάσει. Δάσκαλε, ρώτα τον Περικλή, τι θέση έπαιζε όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Μήπως δεκάρι, δεκάρι έπαιζες, Περικλή. Ειρωνικό είναι το μήνυμα. Ήμουνα αμυντικός γι' αυτό. Μα εγώ το γνωρίζω, απλώς ήθελα να απαντήσεις εσύ. Ειρωνικό ήταν το μήνυμα. Ειρωνικό. Οπότε ειρωνικά μηνύματα δεχόμεθα, αλλά πιο καλά τα ευχάριστα μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Δεκάρι, δια του δύο αγωνιζόταν ο Περικλής. Δηλαδή το νούμερο. Έτσι ακριβώς. Πέντε, έτσι. Μπράβο. Όλα τα κουφάλια, λέει, δίπλα σας, Περικλή, καλή πορεία στην προπονητική, Πασχάλης Νεντίδης. Δημήτρη Νεντίδη γνωρίζω, τον πρώην διαιτητή. Πασχάλης Νεντίδης, ποιος είναι αυτός? Ο πατέρας του. Ο πατέρας του. Α, ο πατέρας του Δημήτρη. Μας βλέπει και αυτός. Μας βλέπει και αυτός, έτσι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον κύριο Πασχάλη Νεντίδη, λοιπόν, και στον ιό τον Δημήτρη τον Νεντίδη, ο οποίος τόσο πρόωρα και τόσο άδοξα, ενώ έχει να προσφέρει πολλά στη διαιτησία, πρόεδρε, σταμάτησε. Από ό,τι μάθαμε, για άνωθεν λόγους, για κομματικούς λόγους, να το πούμε έτσι, στη διαιτησία. Είδε ότι λόγω κομματικών δεν πρόκειται να προωθηθεί σε ανώτερες κατηγορίες. Αυτό πιστεύω, ναι. Δικές τοποθετήσεις, να ξεκαθαρίζουμε έτσι. Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Εντάξει, ότι λόγω κομματικών. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει δημοκρατία, έχουμε. Μπράβο. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν έχω δίκιο ή άδικο. Εγώ πιστεύω ότι έχω δίκιο. Πιστεύω, επειδή είναι αδελφικός φίλος, δεν θα υιοθετήσει την άποψή σου. Θα την υιοθετήσει ή όχι? Δεν. Θα πας εκεί που θες. Όχι, δεν θα την υιοθετήσει. Γιατί λοιπόν ο Δημήτρης Σονεντής, 30 μόλις ετών, αναγκάστηκε να παρατήσει τη διαιτησία, ένας αξιόλογος και ταλαντούχος διαιτητής? Μπορείς να μου πεις τους λόγους? Να τον καλέσεις. Να με πείσεις όμως. Εγώ είπα για κομματικούς λόγους ή για λόγους πέρα από την αξία. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι ψηφίζουν οι Νεντίδες. Μάλιστα. Πώς ξέρουμε τους κομματικούς? Πρόεδρε, εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, για ποιο λόγο εχάθη αυτός ο διαιτητής? Πόσα χρόνια έπαιζε στη διαιτησία? Πόσα χρόνια έπαιζε, Περικλή? Ο Δημήτρης. Πάνω από μια πεντέτια. Για να σταματήσει απότομα, κάποιος άλλος λόγος θα υπάρχει. Αυτό εννοώ κι εγώ, αλλά ο Περικλής, αν και το γνωρίζει καλύτερα από εμάς, δεν θέλει να μας πει την αλήθεια. Έτσι, προσπαθεί να ξεφύγει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μπορεί να μην είμαι δεκάρι, αλλά είμαι καλός στις τρίπλες. Μάλιστα. Σωστό. Δεκτό και αυτό. Λοιπόν, ελπίδες Χαλάστρας Μακεδονικούς Μοναστηρίου 1-2 σήμερα, Γάμα πρώτος όμιλος, Δόξα Πετρωτού ΑΟ Θράκης 3-2. Δύο λόγια, Περικλή, για το παιχνίδι αυτό. Πώς κερδίσατε σήμερα? Δύσκολη νίκη. Στο 88 έγινε το 1-2. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ 1-0. Στο ημίχρονο έκλεισε έτσι. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Με σύνδεση ανάγκης κατεβήκαμε. Λείπαν παιδιά, γράφανε εξετάσεις lower. Μπράβο. 2-3 είχαν άλλες υποχρεώσεις. Ναι. Με λίγα λόγια, κατεβήκαμε με, όπως το είπαμε, σύνθεση ανάγκης. Είχε πάρα πολύ αέρα. Ναι. Δεν μπορούσε να πήγε ποδόσφαιρο. Ναι. Τελικά, καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι με δύο γκολ έμπειρο παικτών, του Αλέξη του Καργαμάνη και του Διονύση του Αλμπανίδη. Ναι. Και καταφέραμε να πάρουμε τους βαθμούς. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω. Και είχα μια πολύ καλή διαιτησία. Επειδή εσένα δεν σ' αρέσει να ακούς καλά για τη διαιτησία, εγώ θα τα πω. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ και τα καλά μου αρέσει να ακούω, αλλά δεν μου αρέσει εδώ με τον κύριο, με τον πρόεδρο, τον αγαπητό πρόεδρο, δεν μας αρέσει να ωρεοποιούμε καταστάσεις, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Ούτε εμείς, σαν Μακεδονικός. Και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις, έτσι. Δεν θέλουμε να κάνουμε. Ένας διαιτητής όταν θα πάει καλά, θα το πούμε. Ναι. Λίγες φορές έχουμε δώσει συγχαρητήρια από τις εκπομπές της διαιτησίας. Αλλά και όταν μας κάνουν δικαιολογημένα παράπονα για τις διαιτησίες, ή όταν κατηδίαν εσύ, πρόεδρε, ή εγώ, γινόμαστε μάρτυρες διαιτητικών λαθών, να μην το πούμε αυτό? Να τα βλέπουμε όλα καλώς κείμενα, δηλαδή. Τότε δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Συνέχισε, Περικλή. Απλά και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη διαιτησία τη σημερινή. Ήταν ο κύριο Αγγιζόγλου με βοηθούς, τον κύριο Σιανίδη, τον δεύτερο βοηθό, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, ναι. Και οι τρεις ήταν, πιστεύω, αυτές τις ομάδες ικανοποιημένες και τις δύο, χωρίς κανένα παράπονο. Μάλιστα. Πρόεδρε, θες να το ρωτήσεις κάτι άλλο? Εγώ τον Περικλή θέλω να τον πω. Κάτι διαφορετικό. Τι θες να τον πεις, πρόεδρε μου? Στο χωριό Περικλή υπάρχει έτσι δραστηριότητα γύρω από την ομάδα, από ανθρώπους παλιούς. Φέρνουν μικρά παιδιά, παιδικά τμήματα αυτά. Καταρχήν, οικονομικά που βρίσκεται το σωματείο. Να μας πεις και λίγα πράγματα, όπως λέει ο πρόεδρος εδώ, Περικλή. Καταρχήν, λίγα πράγματα για την ομάδα του Μακεδονικού Μοναστηρίου πέρυσι. Γιατί δεν κατέβηκε και φέτος τι προσπάθεια κάνετε? Διάβασα ένα μήνυμα που πέρασε που λέει ότι έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Μπράβο. Στο μικρό μοναστήρι, εκτός από
ανανέωση στο αγωνιστικό κομμάτι, ναι, ναι, υπήρχε και μια διοικητική ανανέωση στα πρόσωπα δηλαδή της διοίκησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μακεδονικού Μικρού Μοναστηρίου απαρτίζεται από ανθρώπους, ναι, κάτω των 30 ετών. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αυτό είναι πρωτόγνωρο για το τεχνικό. Νέες ιδέες, νέες απόψεις. Πρωτάθλημα. Ναι. Δεν πιστεύω να υπάρχει τόσο μικρό μέσω όρου ηλικία σε ΔΣ. Και πρέπει να το αναφέρουμε κιόλα. Πρόεδρος είναι ο Γιάννης Βουδούρης. Ακριβώς. Αντιπρόεδρος είναι ο Ανδρέας Οχίτας. Ταμείας είναι ο Χάρης Πατσαλίδης. Και Γενικός Γραμματέας είναι ο Πατζαρακίδης ο Γιάννης. Όλα αυτά τα παιδιά που σας ανέφερα είναι κάτω από 30 ετών. Πρέπει να πούμε για το Στέλιο Βουδούρη, ο οποίος είναι αδερφός του Γιάννη. Στην ουσία έχουμε προεδρικό δίδυμο, αλλά λόγω ότι ο Στέλιος είναι και ποδοσφαιριστής της ομάδας, λόγω καταστατικού είναι ο Γιάννης, ναι, ναι, μόνος του στο καταστατικό πρόεδρος. Να μας πεις λίγα πράγματα για την ομάδα, τη φετινή ομάδα. Πέρυσι γιατί δεν κατέβηκε? Πού βρίσκουν τα οικονομικά? Περικλή, μπράβο. Γιατί απήχε πέρυσι από τις αγωνιστικές δραστηριότητες? Και να πούμε λίγο και για την ιστορία γνωρίσεις αυτής της ομάδας που έβγαλε κάποιους πολύ μεγάλους παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ότι δεν κατέβηκε η ομάδα, δεν βρέθηκαν άνθρωποι πέρσι. Να αναλάβουν την προσπάθεια. Ήταν ήδη και ήδη πάντα. Και επειδή για να τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, εγώ τα ξέρω απλώς για την περιοχή γενικά, σε όλες τις ομάδες υπάρχουν παράγοντες 30 ετών. Είναι συνυφασμένοι παράγοντες με ομάδες. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, πάντα μιλάμε. Καλή είναι η αγωνιστική φυσικά ανανέωση, αλλά πρέπει να γίνονται και αλλαγές στο ΔΣ. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να βλέπει τον Γιάννη, τον Χρήστο, 30 χρόνια, να του ζητάει χρήματα, να του ζητάει ενίσχυση. Ενώ αλλιώς είναι να πάει ένας νέος άνθρωπος και να ζητήσει. Πιστεύω είναι πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά αυτά δεν είναι λεφτά με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι μεροκαματιάρηδες. Και από το υστέρημά τους και από το χρόνο τους βοηθούν. Και κάπου εκεί εμείς, όπως εμείς σεβόμαστε το θεσμό του πρωταθλήματος, και εμάς πρέπει να μας σέβονται γιατί κάνουμε κάτι, πιστεύω, δύσκολο. Κοινωνικό λειτουργήμα είναι. Μπορεί να το πεις και έτσι. Μάλιστα. Μήπως γνωρίζεις λίγα πράγματα για την ιστορία αυτής της ομάδας, Περικλή? Κάποια γνωστά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου που αναδείχθησαν. Ο Μακεδονικός Μικρού Μοναστηρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, τη χρονολογία μάλλον ιδρύσεως. Ναι, ναι. Αφού λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ότι έπαιξε κάπου εκεί, γύρω στο 60. Είναι πιο μπροστά φυσικά. Πιο μπροστά. Είναι τουλάχιστον 50 ετών, ναι, ο Μακεδονικός. Από το μοναστήρι κατάγονται παίκτες. Όπως. Από το μοναστήρι κατάγεται ο Τρανός ο Δέλλας, το μοναστήρι κατάγεται ο Καργαμάνης ο Χρήστος. Μπράβο. Μεγάλο όνομα. Προπονητή, τερματοφύλακας Εθνικής Ελλάδος. Μεγάλο όνομα. Ο Δέλλας, μπράβο. Εθνική Ελλάδος πολλά χρόνια. Πες τα αυτά, πρέπει να τα πείτε. Στην ΑΕΚ αγωνίζεται σήμερα, ναι, ναι. Από το στο μοναστήρι επίσης υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε άλλα χωριά. Ναι. Τώρα αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με τη δικιά μας ομάδα και εκεί θέλω να πω με αυτούς τους παρόντες. Είναι μια ομάδα νεοσύστατη, καλά την είπες. Παρότι εκπροσωπεί μια ιστορία. Ξέρω τι λέω εγώ, Περικλή, αλλά ορισμένες φορές ο πρόεδρος με αμφισβητεί. Ναι. Όχι, δεν σε αμφισβητώ, επειδή ξέρω είναι την ομάδα, ομάδα παλιά. Είναι μια νεοσύστατη. Ναι, ναι. Απαρτίζεται από 12 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ, ναι, κάτω των 18 ετών, εκ των οποίων περισσότεροι παίζουν πρώτη φορά σε ανδρικό επίπεδο, είναι από ακαδημίες. Και στόχος, ναι, της ομάδας αυτής. Θα το βγάλουμε τώρα. Έχουμε βέβαια και 3-4 έμπειρους. Mm. Ρώτα ποιος είναι, ναι. Στόχος της ομάδας αυτής είναι η αποκόμιση εμπειριών των νέων αυτοπαικτών. Μάλιστα. Και αν αυτό συνοδευτεί με βαθμολογικό αποτέλεσμα, το πω έτσι, φυσικά είναι το καλύτερο. Αλλά μας ενδιαφέρει πρώτα οι εμπειρίες για αυτούς τους μικρούς ηλικιακά ποδοσφαιριστές. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω, είμαστε στην τρίτη θέση. Ψηλά είμαστε, εντάξει. Με 14 βαθμούς.